Και κύριε, καλησπέρα σα και πάλι μαζί. Σχεδόν μετά από μια εβδομάδα, να πούμε χρόνια πολλά, και να έρθουμε κατευθείαν στο θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι τα βλέμματα στρέφονται στο Eurogroup τη 9 του μήνα. Υπάρχει μήνυμα των εταίρων προς την ελληνική πλευρά, προς την Αθήνα. Βιωσιμότητα του χρέους και μεταρρυθμίσει πάνε χέρι-χέρι. Εκτιμάται πια ότι το Eurogroup τη 9 Μαΐου θα είναι η αφετηρία για την τελική ευθεία της ολοκλήρωσης διαπραγμάτευσης που σύμφωνα με τις σημερινές πληροφορίες δεν αποκλείεται να φτάσει τελικά στις 24 Μαΐου σε ένα <coughs> τελικό αποτέλεσμα ώστε να προλάβει και το δημοψήφισμα α, για τη Βρετανία. Υπάρχουν α, πάρα πολλές α, εκθέσεις και αναλύσεις οι οποίες παίρνουν θέση εν της κατάληξης ή μη της Ελληνικής Συμφωνίας και μάλιστα και αν αυτό θα γίνει γρήγορα ή μπορεί τελικά να ολοκληρωθεί μετά το Βρετανικό Δημοψήφισμα. Έχουμε σήμερα τη UBS η οποία να δίνει πιθανότητες 50 με 60% να υπάρξει μια οριστική συμφωνία χωρίς να αποκλείει όμως να τραβήξει η διαπραγμάτευση μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα. Η UBS επίσης δίνει πιθανότητα 15 με 25% να έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση και αφορμή αυτό θα είναι εάν δεν μπορέσει η κυβέρνηση να βρει τρόπο να θεσμοθετήσει αυτό το πακέτο των επιπλέον μέτρων που κατ' ουσίαν αναφέρεται σε έναν κόφτη σε δαπάνες του δημοσίου εάν υπάρχουν αποκλήσεις στην εκτέλεση των, του προγράμματος και κυρίως στην επίτευξη των στόχων. 15 με 25% δίνει πιθανότητες για εκλογική αναμέτρηση και 20 με 30% ακόμα και τώρα δίνει πιθανότητες για Brexit Χωρίς βέβαια αυτό να είναι το πιθανό σενάριο. Έχουμε τη Morgan Stanley σήμερα να εμφανίζεται πολύ μπουλ, uh, uh, δηλαδή πολύ επιθετική, θεωρώντας ότι είναι επενδυτικές ευκαιρίες τα ελληνικά ομόλογα και οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Θα δούμε σε λίγο και τον σχετικό πίνακα. Να πούμε ότι υπάρχει δήλωση από το Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά σημεία στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει δήλωση από τον Ολάν, ο οποίος λέει ότι η Γαλλία επιθυμεί συμφωνία για την Ελλάδα στο Eurogroup. Και να ξεκινήσουμε, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ όσον αφορά την διαπραγμάτευση που έχουμε ετοιμάσει και μετά θα είμαστε ε, μαζί για την συνέχεια της εκπομπής. Συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων και βιωσιμότητα του ελληνικού χρέου είναι οι προποθέσει για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να εκταμιευθούν χρήματα για την Ελλάδα. Διαμηνύεται σε ανακοίνωση του Eurogroup για την ατζέντα τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωζώνη τη Δευτέρα. Όπω αναφέρεται, οι συζητήσει θα καλύψουν μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτική, καθώ και τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέου τη χώρα. Και τα δύο στοιχεία πρέπει να συνεπάρκουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να αποδεσμευθεί περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα. Εν ώψη του Eurogroup στις 9 Μαΐου, συνεδρίασε σήμερα με τηλεδιάσκεψη το Euroworking Group, όπου τα επιτελεία των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης όρισαν τα επόμενα βήματά τους. Στην τηλεδιάσκεψη καταβλήθηκε προσπάθεια γεφύρωσης των αντιθέσεων, ωστόσο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν ήδη προειδεάσει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία στο έκτακτο Eurogroup. Πιθανότερη η ημερομηνία για να επιτευθεί πλέον συμφωνία οριστική είναι η 24η Μαΐου, όταν και θα διεξαχθεί το προγραμματισμένο Eurogroup. Βασικό αγκάθι παραμένει το πακέτο προληπτικό. Μέτρων, με το Διεθνέ Δομισματικό Ταμείο να ζητά νομοθέτηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων και την Αθήνα να συζητά μόνο τη δημιουργία ενό αυτόματου κόφτη δαπανών. Κυβερνητικέ πηγέ έκαναν λόγο για ισχυρό όπλο στα χέρια τη Ελλάδα εν ώψη τη τελική διαπραγμάτευση, αναφερόμενε στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για την ελληνική οικονομία, εστιάζοντα ταυτόχρονα στι θετικέ δηλώσει του Πιέρ Μοσχοβησί και του Ντόναλτ Τούσκο, ο οποίο κάλεσε όλε τι πλευρέ να εντείνουν τι προσπάθειε προκειμένου να υπάρξει συμφωνία στο ελληνικό ζήτημα και να. Il n'y a aucune raison que se reproduise un scénario de crise sur le programme grec, tant la situation du point de vue du travail commun, du point de vue du résultat économique et du point de vue des réformes qui sont en cours de négociation est différente de ce qu'elle était l'an dernier. Donc je veux exprimer un optimisme raisonné. Ce ne sont pas des sujets faciles ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail mais je pense que oui il y a un chemin. there is no doubt that the successful completion of uh, the ongoing review of Greece's programme would strengthen confidence i urge finance ministers to reach an agreement very soon and i hope that by the end of may when we meet at uh, the G7 summit the implementation of uh, Greece's programme is positively assessed i want to encourage all the ministers and institutions to redouble the efforts. Όπω έλεγαν πηγέ από το Μέγαρο Μαξίμου, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν κατανοήσει πλήρω ότι δεν είναι δυνατόν να νομοθετηθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα και έχουν θέσει ω βάση συζήτηση τον αυτόματο μηχανισμό που προτείνει η ελληνική πλευρά. Σε θετικό κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσει του Βόλκαν Σόιμπλε, σύμφωνα με τι οποίε δεν αναμένεται να υπάρξει φέτο μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παυλόπουλο, σε ομιλία του τόνισε ότι το νόμισμα αποκτά νόημα μόνο όταν υπηρετεί τον άνθρωπο, ενώ σημείωσε ότι οφείλουμε να υπερασπιστούμε την εθνική μας κληρονομιά και να διασφαλίσουμε ένα αντάξιο αυτής μέλλον. Δεν υποτιμώ τη σημασία του νομίσματος και της οικονομίας. Μόνο που το νόμισμα και η οικονομία είναι για να συμβάλλουν στην ανάδειξη αξίας του ανθρώπου. Και τη ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητά Ο Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάν δήλωσε ότι η χώρα του θέλει συμφωνία για την Ελλάδα στο Eurogroup τη Δευτέρα, ενώ η εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι στα θέματα ουσία τη διαπραγμάτευση σημειώνεται το τελευταίο διάστημα κάποια κινητικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη ανοιχτά σημεία και η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο τραπέζι διαπραγμάτευση δεν βρίσκονται πλέον τα προληπτικά μέτρα, αλλά βάση τη συζήτηση αποτελεί η ελληνική πρόταση για μηχανισμό αυτόματη δημοσιονομική διόρθωση. Αυτό υποστηρίζει το Μαξίμου σε ανεπίσημο ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε μετά το πέρα τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό. Στο πλαίσιο αυτό, οι ίδιε πηγέ αναφέρουν πω αποτιμήθηκε θετικά η πορεία τη διαπραγματευτική διαδικασία στην πορεία προ το Eurogroup. Το υπάρχον θετικό κλίμα ενισχύεται από τα νέα στοιχεία τη Eurostat και τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων αναφέρει η πλευρά του Μαξίμου. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους. Ο κύριος Χάρης Αναστασιάδης, τομεάρχης οικονομικών από τον πολιτικό σχηματισμό Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα. Κύριε Ανσιάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σα, κύριε Βουρέλη, και εν και των ημερών, χρόνια πολλά σε εσά και του τηλεθεατέ σα. Λοιπόν, και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά στου τηλεθεατέ μα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπήρχε πολλή κόσμο στι εκκλησίε το κατά τι μέρε τη Αγία Εβδομα... μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι. Σα ακούω, κύριε Πρόεδρε, δεν άκουσα το ερώτημα, συγγνώμη. Λέω, υπήρχε πολλή κόσμο στι εκκλησίε, παρατήρησα, ναι. τι ημέρε, τι ε, βραδίε τη ε, Μεγάλη Εβδομάδα. Πέρα από ότι είμαστε θρησκευόμενο λαό, ο λαό σε μια εποχή τόσο μεγάλη κρίση, κάπου πρέπει να αποτανθεί. Αποτανθεί λοιπόν στο Θεό, κοντάθηκε στο Χριστό, στην ανάστασή του, να δει ανάσταση και στα υπόλοιπα. φανερό Και, ε, νομίζω, και, νο, και ότι... νομίζω ότι υπήρχε και πολύ νέο κόσμο. Κοιτάξτε, η κρίση δεν είναι, είναι για όλου. Και επιτρέψτε μου το λέω με πολύ θετική διάθεση. Είμαι πιστό, είμαι χριστιανό Ορθόδοξο, μην εδώ κύριε Μπουρέλη, αλλά είναι φανερό ότι και τα νέα παιδιά, όπω και οι μεγαλύτεροι, σε μια τέτοια κρίση όλοι θέλουμε μια αόρατη δύναμη να μα βοηθήσει. Ορατή, αόρατη. Και νομίζω ότι αυτό το ρόλο ε, έπαιξε όλα αυτά τα χρόνια και παίζει θετικά, θα έλεγα η Εκκλησία. Στον νέο κόσμο, ειδικά, αν σκεφτεί ότι η ανεργία φτάνει στο 60%. Και όπω έχω ξαναπεί, κύριε Μπουσμπουρέλη, ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα τη χώρα μα είναι ότι ενώμα ονόματι τη οικονομική κρίση, σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η κυβέρνηση πλέον, υπάρχουν 200.000 παιδιά τα οποία σπουδάσαν στη χώρα μα. Αξίζει τον κόπο, επιτρέψτε μου και σαν οικονομολόγο να πω, κάθε παιδί που σπουδάζει κοστίζει περίπου στην κοινωνία κοντά στα 200.000 ευρώ. Εκτό 200.000 ευρώ, Παιδιά τα οποία είναι επιστήμονε, οι οποίε αυτοί θα στηριζόταν πάνω σε αυτού η χώρα, η οικονομία για να δει την επόμενη μέρα, σήμερα έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άχι. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό σημάδι και για την κοινωνία και για την οικονομία και για τη χώρα μα. Και επιτρέψτε μου, δεν είναι ωραίο πράγμα. Να μιλήσω και λίγο λόγω των ημερών. Να είσαι 30 χρονών, να μην μπορεί να σταθεί, να μην μπορεί να βρει μια δουλειά, να έχει σπουδάσει, να είσαι υποχρεωμένο να είσαι στου γονεί να μην έχει χρήματα. Να επιβιώσει βασικά και βέβαια το μεγάλο θέμα που πολλέ φορέ λέγαμε στο παρελθόν, ε, ακόμη και αυτό που ονομάζουμε η θνησιμότητα στη χώρα μα, ή αν θέλετε ότι δεν, υπάρχουν, ε, δεν γεννιούνται νέα παιδιά, πώ να κάνει ο άλλο ένα παιδί, Αυτό συνδέεται να το συνδέσω πολύ γρήγορα και με τα μέτρα. Όπου αν διαβάσετε τώρα ας πούμε, το 9000, λέει 6000 9000 αφορολόγητα, πρέπει να έχει και δύο παιδιά. Ενώ αν δεν έχει παιδιά, α πούμε. Ναι. Άρα αυτό πώ θα κάνει παιδί όταν του βγάζει αφορολόγη τις 5.500, 6 πόσο του βγάζει σήμερα. Είναι αδιανόητο ω ψυχολογία. Και εκτιμώ ότι υπήρχε και ένα δεύτερο στοιχείο, μια και αναφερθήκατε στι εκκλησίε. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο που έφυγε στα χωριά του. Βέβαια. Ναι. Πρέπει να ήταν λέει, από τι μεγαλύτερε εξόδου που έγιναν ποτέ. Τα... Και αυτό έχει δύο ερμηνείε. Η μία ερμηνεία λέει πού βρίσκει άλλο τα χρήματα να πάει στο χωριό. Η άλλη ερμηνεία είναι ότι έβαλε τα έξοδα τη βενζίνη για να φτάσει στο χωριό και όλα τα άλλα να τα πληρώσουν οι άνθρωποι που είναι στο χωριό και θα μπορούσε να κάνει Πάσχα Έτσι. με μικρότερο κόστο. Παρά το γεγονό αυτό, το ρεπορτάζ λένε ότι τα ξενοδοχεία και μάλιστα στα ε, τουριστικά θέρετρα ήταν γεμάτα ή πληρότητα έφτασε στο 100%. Δηλαδή ο τουρισμό έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, όμως Πρόεδρε επειδή τα πράγματα εσύ τα βλέπεις από πολύ κοντά και έχουμε και την ψήφιση του ασφαλιστικού για το οποίο ήδη έχει γίνει πολλής λόγος για τους ελεύθερους επαγγελματίε, αλλά και με βάση όλο αυτό το σκηνικό και το περιβάλλον το οποίο βλέπουμε να διαμορφώνεται εν ώψη της τελικής ευθείας διαπραγμάτευσης μπορούμε να προσδοκούμε σε μια ανάσταση, σε μια βιώσιμη ανάσταση, για την, να το πούμε έτσι, για την οικονομία. Καταρχήν να πούμε πολύ γρήγορα κάτι για το ασφαλιστικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θεωρεί ότι βγάζει πάνω από 1.000 ευρώ σήμερα ότι είναι πάμπλουτος. Γιατί αν σκεφτείς 25.000 του το 63 τόσο είναι το ασφαλιστικό με το φορολογικό, 27% είναι ο ΑΕ, 20% σε σύνταξη, 7% η υγεία, 27% συνολικά ο ΑΕ, και η φορολογία που φτάνει κοντά στο 38% σήμερα, άρα ένα ο οποίο βγάζει σήμερα 25 με 30 του παίρνει κατευθείαν το 63 με 65%. Αυτό σαν ποσοστό είναι απίστευτο, είναι ασύλληπτο. Ξέρετε, κύριε Πουσμπουρέλη, φοβάμαι ότι ένα μέρο του κόσμου δεν έχει καταλάβει τα μέτρα γιατί απλά δεν τα έχει πληρώσει. Όταν αρχίζει να τα πληρώνει, θα καταλάβουμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι εξαφάνιση τη μικρομεσαία τάξη. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα. Επειδή πάντα πρέπει να δίνουμε ένα θετικό μήνυμα και φαντάζομαι ότι αυτό θέλατε να, να σα πω. Ξέρετε, το μεγάλο θέμα που παραμένει είναι η ψυχολογία, και η ψυχολογία διαμορφώνεται όταν έχουμε πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Λίγο πριν, περίπου αναλύοντα τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τι θα γίνει με την αξιολόγηση, περίπου αναφέρατε ότι υπάρχουν και φήμε ακόμα για εκλογέ. Όταν υπάρχουν mm. φήμε για εκλογέ, όταν υπάρχουν φήμε για Brexit, όλα αυτά δεν βοηθάνε στο να αναθερμάνει η οικονομία και δεν μπορεί να αναθερμάνει με τέτοια στοιχεία. Πρακτικά βεβαίω, εγώ πάντα ε, εκφράζοντα μια νότα αισιοδοξία, θέλω να σα πω το εξή. Ακόμη και όμω αυτά τα μέτρα. Ένα περιβάλλον ασφάλεια που θα έδινε τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι σε αυτή τη χώρα δεν μπορεί να μιλάμε πάλι για εκλογέ. Το θεωρώ αδιανόητο, πρέπει να σα πω. Έτσι Αδιανόητο πλέον να μιλάμε, γιατί πλέον οι εκλογέ σημαίνουν καταστροφή κάθε φορά που συμβαίνουν. Βεβαίω κάποιο θα μου πει ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή την κατάσταση. Και η απάντηση είναι και η άλλη κατάσταση για να μπορεί να λειτουργήσει χρειάζεται ένα μεσοδιάστημα μια σταθερότητα πολιτική στη χώρα μα για να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Ναι. Η πολιτική λοιπόν και η οικονομική σταθερότητα πολύ σύντομα να σα πω θα έδινε την δυνατότητα να γίνουν επενδύσει στη χώρα γιατί. Στα θετικά μπορούμε να πούμε, γι' αυτό που είπατε για τον τουρισμό, δεν υπάρχει σήμερα να εξηγήσουμε γιατί έχουμε πολύ τουρισμό. Γιατί έτσι αόριστο όταν το λέμε είναι εύκολο. Όλη η Μέση Ανατολή πλέον δεν έχει τουρισμό. Η Αίγυπτος δεν έχει τουρισμό. Η Τουρκία με τα τελευταία γεγονότα δεν έχει τουρισμό. Άρα οι τουρίστε που θέλουν να έρθουν στη Μεσόγειο θα έρθουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το κομμάτι που παίρνουμε δεν το λέω ω αρνητικό, αλλά είναι η αλήθεια. Δεν είναι το μεγαλύτερο μέρο, δηλαδή η αύξηση του τουρισμού στην Ισπανία, α πούμε, είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ελλάδα. Ακριβώ γιατί έκλεισε ένα μεγάλο κύκλο Χωρών που θα μπορούσε να πάει κάποιο τουριστικά. Θυμηθείτε ότι στη Μήκο όταν τα λέγαμε το καλοκαίρι ότι έχει ρεκόρ τουρισμού, οι περισσότεροι ήταν Άραβε. Αποδεικνύει και του λόγου το αληθέ αυτό που λέω προηγουμένω. Είναι όμω μια πηγή πλούτου. Αυτή η πηγή πλούτου μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ παραπάνω όταν έχει ένα άλλο περιβάλλον να λειτουργήσει. Το δεύτερο στοιχείο που αφορά την οικονομική σταθερότητα. Για να επενδύσω ένα ευρώ, αν είχα λεφτά, αν έχω λεφτά στο σπίτι μου, αν έχω λεφτά στο εξωτερικό, αν είμαι ένα κρέα επιχειρηματία, δεν πρέπει να ξέρω τι με περιμένει. Τι φορολογία ναι. θα έχω, σωστά. Τι θα γίνει αύριο, Ποια κατάσταση έχω να αντιμετωπίσω στην πολιτική, Αυτή η, η αβεβαιότητα δεν μου βοηθάει. Αυτά όλα δεν βοηθάνε την ανάπτυξη. Άρα είναι μονόδρομο στη χώρα μα να μιλήσουμε για ανάπτυξη, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα είναι καλής όλο και μικρότερο ποσοστό, το 45 είναι 40, να πληρώσει για το σύνολο. Γιατί αυτοί πληρώνουν, οι υπόλοιποι δεν πληρώνουν. Όσο το μειώνει, ωστόσο, όσο κάνει μείωση του ΑΕΠ. Τότε ζητά από λίγου πάρα πολλά. Ενώ το σωστό είναι να βρούμε πολλού και να πάρουμε από λίγα. Όσο αυτό λοιπόν σημαίνει. Να διευρύνουμε συνδυαζεται... δηλαδή τη βάση. Ακριβώ. Για να διευρυνθεί η βάση όμω πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να έχουμε περιβάλλον που να μπορεί να γίνουν επενδύσει. Γιατί κρατήστε για πολλωστή φορά. Η χώρα μα σήμερα είναι ικανή να προσελκύσει επενδύσει. Γιατί πρώτον, είναι πάρα πολύ φτηνή. Πάρα πολύ φτηνή. Είναι χώρε των οποίων μπορούν να γίνουν πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο τουρισμό. Θα μπορούσα να πω, όποτε γεννήσει το μέρο του, δεν αναπτύσσεται. Ακόμα και σε επιχειρήσει, να προσθέσω ένα στοιχείο που δεν έχουμε πει ποτέ. Το εργατικό κόστο στην Ελλάδα, που ποτέ εγώ δεν έχω πει ότι ήταν τόσο σοβαρό πάντα θέμα. Όμω, παρόλα το εργατικό κόστο πλέον είναι πάρα πολύ φτηνό. Έχουμε φτηνό εργατικό κόστο πλέον εκεί που γίνει η διαμόρφωση των μισθών. Η γνώμη μου είναι ότι σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά. Όσο δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνώντε, ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα για να γίνουν όλα αυτά, και δεν μπορεί να μιλάμε κάθε τρει και λίγο για εκλογέ, για νέα φορολογικά. Γιατί αυτό το φορολογικό που έγινε τώρα, επιτρέψτε μου, καλά θα ψηφιστεί, η γνώμη μου θα ψηφιστεί, αλλά δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Τι εννοώ δηλαδή, στην πράξη αυτά που προσμένουν οι κυβέρνηση δεν τα πάρει ποτέ, γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν. Λοιπόν, να πούμε τώρα. Ότι μέσα σε 15 μέρε θα πρέπει να γίνουν όλα όσα δεν έχουν γίνει εδώ και 6 μήνε, που διαρκεί διαπραγμάτευση, ή 6 χρόνια, όπου η χώρα βρίσκεται σε μνημόνια, δηλαδή να συμφωνηθούν τα νέα μέτρα λιτότητα και να γίνει βιώσιμο μέσω μέτρων ελάφρυνση το δημόσιο χρέο, προκειμένου να λάβει τέλο η πρώτη αξιολόγηση, αλλά και για να δει χρήματα και δόσει η Ελλάδα. Το παίρνω από το πρώτο θέμα. .gr. Είναι το ρεπορτάζ που αφορά το μήνυμα που έχουν στείλει οι εταίροι στην ελληνική πλευρά, όπως αναφέρεται στην επίσημη ατζέντα του Eurogroup της 9ης Μαΐου, που ανακοινώθηκε σήμερα, η συνεδρία θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην πορεία των συζητήσεων για τη χώρα μας. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ίδια ατζέντα, δεν διαφαίνεται πως θα υπάρξει τελική συμφωνία, αλλά η 9η Μαΐου θα αποτελέσει την αφετηρία των συζητήσεων μέχρι το επόμενο Eurogroup, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, που είναι προγραμματισμένο για τις 24 Μαΐου, για το οποίο Αθήνα και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μεταθέτουν ήδη τις προσδοκίες τους. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ατζέντα, πρέπει να επιληθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και τα δύο ακαθόδη προβλήματα που έχουν ανακύψει. Και αν για τα μέτρα έχει υπάρξει ήδη συμφωνία επί της αρχής, το ζήτημα είναι πλέον α, και το πόσο σύντομα προλαβαίνει να κλείσει συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ενώ ήδη ε, η χώρα έχει τα προβλήματα ρευστότητα που έχει. Κύριε Αν... Μου επιτρέπετε, πόσο ναι. καιρό συζητάτε αξιολόγηση, κύριε Μπουσμπουρέλη. Από πότε τη συζητάμε. Από πότε, από πριν τα, από πριν τα Χριστούγεννα. Από τον Οκτώβριο. Πώς... Έπρεπε να έχει κλείσει. Αυτό το 8 θέλω 8. να πω. Ναι. Δηλαδή, όταν έχει ένα θέμα τέτοιο που το κρατά 7 μήνε, με ρωτάτε μετά τι γίνεται στην οικονομία, 7 μήνε, συζητάμε την αξιολόγηση. Είναι αδιανόητο δηλαδή, αυτό που κάνουμε. Διαλύει τα πάντα. Διαλύει αυτό που λέμε τον οικονομικό ιστό τη χώρα. Κλείνουμε 7 μήνε που συζητάμε αυτό το θέμα. Μα γι' αυτό νομίζω, κύριε Χατσεδοσί, ότι θα είμαστε και φέτο σε ύφεση. Α, και παρά το γεγονό ότι στο δεύτερο εξάμεινο υπάρχουν προσδοκίε ότι η οικονομία θα αρχίσει να γυρίσει ανάκαμψη, πολύ φοβάμαι ότι όλε πια οι εκτιμήσει είναι ότι το, η χρονιά φέτο μπορεί να κλείσει με ύφεση η οποία μπορεί να φτάσει και το 1% του ΑΕΠ. Λοιπόν, να πούμε ότι η Ευρωμάδα θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει την πορεία του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής Ελλάδας. Οι συζητήσεις θα καλύψουν μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτικής καθώς και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και τα δύο στοιχεία πρέπει να συνεπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και να αποδεσμευθεί περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη στην Ελλάδα, ανακοινώνει η ευρωπαϊκή πλευρά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει αυτό το οποίο λέμε και στο Ticker μας, ότι α, τα μέτρα, οι μεταρρυθμίσεις, μαζί με την αναδιάρθρωση του χρέους θα πάνε. Αυτά τα δύο είναι συνειφασμένα και για να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του χρέους θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Τώρα, και Αναστασία διέρχομαι σε εσά επειδή είστε οικονομολόγος και επειδή είστε και Ευρωπαϊστής, θέλω να μας κάνετε μία εκτίμηση το τι θα σημάνει αυτό το πρόσθετο πακέτο και α, τι ακριβώς, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τους κόφτες οι οποίοι θα ισχύσουν για τις αποκλήσεις των στόχων του προγράμματος και οι οποίοι θα έχουν να κάνουν πια με τις δημόσιες δαπάνες. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το βασικό, η βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, να ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, για να ανοίξει στη συνέχεια η, α, η συζήτηση για το χρέος. Κύριε Μποσμπρίλη, σίγουρα η εξέλιξη και η κατάληξη αυτής της διαπραγματικής διαδικασίας, η οποία κατά την προσωπική μου βέβαια άποψη δεν υπήρξε σε κανένα στάδιο ενδεδειγμένη και όπως επισήμανε και ο Πρόεδρος, επί 7 μήνες ε, ένα εύρο, ένα φάσμα μέτρων τα οποία δεν είχαν προεξεταστεί, να μην πω προσυμφωνηθεί με του εταίρου. Με αποτέλεσμα να καταλήγουμε να έχουμε, όπω πολύ σωστά λέτε, 10 με 15 μέρε προκειμένου να πετύχουμε όλα όσα δεν πετύχαμε αυτού του 6 μήνες ή ακόμη χειρότερα αυτά τα 6 χρόνια. Αυτή η εξέλιξη λοιπόν επιτάσσει πλέον την επίτευξη μια συμφωνία με ζητούμενο, με κυρίαρχο ζητούμενο. Ναι. Την επίτευξη μια πολιτική σταθερότητα. Ναι. Αυτό όμω φοβάμαι και θα εκφράσω έναν έντονο σκεπτικισμό ω προ το εν τέλει θα είναι εφικτό. Και τούτο γιατί τα μέτρα, τα 5,4 δι στο πακέτο το οποίο οδεύει προ ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι τόσο δυσβάσταχτο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και πρακτικά και τεχνικά αδύνατον να εκτελεστεί, να υλοποιηθεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα και με τους όρους που θέτει έτσι ώστε αυτό το συμπληρωματικό πακέτο του 3,6 δις, το οποίο διαφαίνεται ότι σαν Νομοθετημένα μέτρα δεν θα είναι προαπαιτούμενο στην παρούσα φάση, αλλά θα εισαχθεί κόφτη δημοσίων δαπανών. Ο θα... κόφτη δημοσίων δαπανών, μπορούμε να τον εξηγήσουμε ο λιγάκι. Ο κόφτης δημοσίων δαπανών, έτσι όπω έχει προταθεί από την ελληνική πλευρά, ναι. είναι κατ' ουσίαν η παροχή τη δικαιοδοσία των Υπουργών Οικονομικών, τουλάχιστον έτσι αρχικώ προτάθηκε, δεν ξέρουμε αν έτσι ναι. θα καταλήξει κιόλα, να έρθει και να προβεί σε περικοπή δημοσίων δαπανών που θα μπορούσαν να είναι συντάξει, μισθό. Άλλε παροχέ τη αντίληψη του κοινωνικού κράτου, με εξαίρεση αν δεν κάνω λάθο την υγεία και ενδεχομένω την εθνική άμυνα. Μάλιστα. Σε κάποιο ποσοστό 10-15% αναταπάνει, έτσι ώστε να καλύπτονται οι αποκλήσει από το θεσμοθετημένο πακέτο των μέτρων. Εδώ λοιπόν γεννιέται ένα εύλογο ερώτημα, το οποίο εγώ θέλω να το θέσω ω εξή. Η ανάγκη να πάρουμε σήμερα το πακέτο των 5,4 μέτρων που συντίθεται κατά 1,8 δισεκατομμύρια από την άμεση φορολογία. Του εξοντοτικούς θα μου επιτρέψετε να πω, ονομαστικού φορολογικού συντελεστέ του 45 συν ενδεχομένω έω και 10% έκτακτη εισφορά, 55%. Πλέον τη ε, ασφαλιστική επιβάρυνση, όπω αυτή με τελείω καινούριο τρόπο και, κατά τη γνώμη μου, επίση αβάσιμο. Υσέρχεται στη συζήτηση για να ισχύσει από την 1η Αυγή του με 27% συντελεστή επί των δηλωμένων καθαρών εισοδημάτων. Άρα, να οδηγούμεθα σε κάποιου συντελεστέ που αποτρέπουν τελείω την εργασία, αποτρέπουν τελείω την ενασχόληση με την επιχείρηση, με το επιχειρήν γενικότερα και την ανάληψη ρίσκου προδιαγράφουν, Θα έλεγε κανεί mm. την αναποτελεσματικότητα του πακέτου των μέτρων. Και θα συμφωνήσω και πάλι με τον Πρόεδρο ότι Άρα τα εσείς... μέτρα αυτά θα ψηφιστούν αλλά δεν θα αποδώσουν. Άρα, εσεί βλέπετε ότι καλό ή κακό. Ε... θα ενεργοποιηθεί θα αυτή η διαδικασία. Θα ενεργοποιηθεί ο διακόφτη. Βεβαίω, θα ενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί κατά τρόπον ο οποίο δεν θα είναι και πάλι αποτελεσματικό. Και εδώ, έτσι να βάλω μία ακόμη διάσταση. Η άποψή μα στη Νέα Πορεία Νέα Ελλάδα και προσωπική μου άποψη mm. είναι ότι η ακολουθούμενη πορεία είναι σφαλμένη εξ αρχή. Και κατά αυτή την έννοια, δεν δύναται να διορθωθεί ή να θεραπευθεί όσο συνεχίζει να κινείσαι πάνω στι ίδιε γραμμέ, πάνω στου ίδιου άξονε. Μάλιστα. Επί έξι συναπτά έτη, για να μην περιοριστούμε στον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρακολουθούμε μια διαρκή απροθυμία του πολιτικού συστήματο να προβεί στι ουσιαστικέ, στι δομικέ μεταρρυθμίσει που θα έπρεπε, ούτω ώστε το σύστημα να βρει τρόπου να ανασάνει και ανταυτού να περιορίζεται σε μέτρα αμυγό δημοσιονομική πολιτική, επιβάλλοντα. Νέου φόρου, αυξάνοντα συντελεστέ υφισταμένων φόρων και αναζητώντα διαρκώ να καλύψει τα ολοένα και επιτυνόμενα δημοσιονομικά κενά. Τούτη διαδρομή δεν είναι δυνατόν να μα οδηγήσει πουθενά μέσα σε μια οικονομία η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να αντέξει ούτε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Πόσο μάλλον και μάλιστα κατ' επίφαση ο ιδιωτικό τομέα, και να το τονίσουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, ο ιδιωτικό τομέα ο οποίο παράγει τον πλούτο τη χώρα και το κράτο έρχεται να απολαύσει το μέρισμά του στη συνέχεια για να επιτελέσει τον αναδιανεμητικό του ρόλο. Τούτο λοιπόν το σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα δομική κατάρρευση. Επιμένοντα σε πολιτικέ οι οποίε με του ονομαστικού συνδεδεστέ που αναφέραμε πριν, οι οποίοι κατά ψέματα είναι και αυτοί που διαμορφώνουν την ψυχολογία στην αγορά. Ναι. Όταν ένα υποψήφιο είτε επενδυτή είτε επαγγελματία, ο οποίο θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με την επιχείρησή του, γνωρίζει εκ προημίου θα κληθεί να αποδώσει το 65% του ακαθάριστου ενδεχομένου το του ανταγωνισμού χωρί ανταπόδοση, χωρί αμούμε... καμία κοινωνική ή υποστηρικτική αντιπαροχή από πλευρά του κράτου, Φοβάμαι ότι τα αντικίνητρα αρχίζουν να γίνονται πολύ περισσότερα ναι. από τα κίνητρα, έτσι ώστε να καταργείται κάθε άλλη συζήτηση δούμε, ναι, ναι. περί αναπτύξεω. Α πούμε ένα αντίθετο. Α πούμε περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά το ασφαλιστικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο είναι η βασική σημερινή είδηση είναι ότι μεταρρυθμίσει και χρέο πρέπει να συνεπάρχουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να αποδεσμευθούν οι νέε δόσει. Αναφέρεται στην ατζέντα του Eurogroup τη 9 η Μαου, όπω αυτή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Όπω επισημαίνεται, η ευρωομάδα θα πραγματοποιήσει έκτακτη σύνοδο για να συζητήσει την πορεία του προγράμματο μακροοικονομική προσαρμογή τη Ελλάδα. Οι συζητήσει θα καλύψουν μια συνολική δέσμη μεταρρυθμίσεων πολιτική και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέου και τα δύο στοιχεία πρέπει να συνεπάρχουν, όπω είπαμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση. Τώρα, κύριε Χατζηδοσίου, εσεί είδατε πρόσφατα τον ε, κύριο Αλεξιάδη. Ε, Διαβάζω εδώ ότι του έχετε ζητήσει, του έχετε μεταφέρει πάρα πολλά αιτήματα, μεταξύ των οποίων και την επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για όλους τους οφειλέτες και απεμπλοκή της ρύθμισης από τις τρέχουσες οφειλές. Πείτε μας λίγο πώς σας έχει αντιμετωπίσει ο κύριος Αλεξιάδης, τι μπορούμε να ελπίσουμε ότι θα εξεταστεί με πιθανότητες να τα δει με προοπτική να κάνει αλλαγές και να φέρει φίλια μέτρα προς το επιχειρήν και πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί το βάρος μετά από αυτή την επαφή η οποία πραγματικά ας ελπίσουμε ότι θα αποδώσει κάρπους. Επιτρέψτε με ένα σχόλιο που θα το συνδέσω με τον κύριο Αλεξιάδη για το χρέος και τις μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι γνωστό τη πάση, το χρέος δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να πληρωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί, άρα ασφαλώς η πορεία του χρέου είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κουρευτεί για να μπορεί να είναι βιώσιμο για τη χώρα. Ή αν θέλετε, η δεύτερη σκέψη που υπήρχε είναι να πάρει πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Όταν λέμε χρόνο, επιτρέψτε να πω πάνω από 100 χρόνια για να μπορέσει ένα τέτοιο χρέο με αυτή την οικονομία τη χώρα να πληρωθεί. Όμω για τι μεταρρυθμίσει δεν θέλω να είμαι τόσο κακό με του Ευρωπαίου. Δηλαδή, το πρόβλημα των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μα είναι αναγκαίο και στο δημόσιο τομέα. Ποια είναι η αλήθεια, κύριε Μπουσμπουρέλη, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή οδηγία που να λέει ότι ξέρεις κάτι, ε, κάνε μου αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να μου μειώσεις τα κόστη σου λέει, όταν έχουμε ένα προϋπολογισμό εσόδων εξόδων στο δημόσιο και να μου τον κάνεις να είναι βιώσιμος. Μάλιστα. Άρα το αν τα χρήματα κοπούν, είναι μια παρατήρηση από συντάξει ή από μισθού ή παραδείγματο χάρη, από δαπάνε και του δημοσίου, οι οποίε κακώ γίνονται, αυτό είναι απόφαση κυβέρνηση. Ή, α πούμε, αν χρειάζεται έναν τέτοιο κρατικό μηχανισμό, και υπάρχει λόγο που τα λέω όλα αυτά, γιατί Εμπροκειμένο πρέπει να σα πω ότι μια είδη. η ηλεκτρονική υπογραφή έχει βγει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είμαι ένα από αυτού που την έχουν. Με μόνη διαφορά όμω ότι είναι άχρηστη. Να και πούμε άχρηστη λίγο τι γιατί... είναι η ηλεκτρονική υπογραφή, γιατί μα παρακολουθεί ο κόσμο που. Βεβαίω. Είναι, είναι μια δεν πολύ ξέρω. μεγάλη εξέλιξη για την οικονομία να υπάρχει ηλεκτρονική υπογραφή και θα δείτε πώ θα τη συνδέσουμε αυτό που ονομάζουμε μεταρρυθμίσει. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορώ να κάνω τι δουλειέ μου από μακριά, μπορώ να στείλω τα χαρτιά μου στο πιμελιτήριο, μπορώ να πληρώσω την εφορία, μπορώ να υπογράψω καταστατικό, μπορώ να κάνω τα πάντα μέσω του ίντερνετ. Μάλιστα. Σε απλή γλώσσα το καταλαβαίνει ο κόσμο. Έτσι πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα διευκόλυνε πάρα πολύ τη ζωή. Εμεί, σαν επιμελητήριο, είμαστε έτοιμοι να στείλουμε επιχειρήσει. Έχουμε στήσει τη μηχανογράφηση και να μπορεί να στείλεται η επιχείρηση εκ του μακρόθετ. Όπω γίνεται σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Μάλιστα. Και η παρουσία η φυσική να μην είναι αναγκαία. Μάλιστα. Ξέρετε ότι σήμερα παρότι βγήκε λοιπόν ηλεκτρονική υπογραφή, αυτή μπορεί να έχει χρήση μόνο στο γεμί, στο γενικό μητρό ναι. και έχει χρήση μόνο στου δημόσιου διαγωνισμού, που Ξέρετε γιατί όμω. Γιατί. γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του δημοσίου δεν είναι σήμερα μηχανογραφημένο. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο όμω αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιο να μιλήσει με το ΙΚΑ γιατί δεν έχει μηχανογράφει στο ΙΚΑ. Δεν μπορεί να μιλήσει με τα δικαστήρια για να πάρει τα πιστοποιητικά του γιατί δεν είναι μηχανογραφημένα τα δικαστήρια. Μάλιστα. Και δεν είναι αδιανόητο να μιλάμε για Ευρώπη, για μια χώρα και να έχουμε τέτοια προβλήματα. Άρα αυτό που ονομάζουμε μεταρρυθμίσει δεν το βάζουμε τόσο στενά. Είναι πολύ πιο απλωμένο στο πώ πρέπει να υπάρχουν αυτέ τι μεταρρυθμίσει. Σίγουρα. Πάω στο να με τον κύριο Αλεξιάδη Πάμε και να ρωτήσω. Λοιπόν στον κύριο αυτό... Αυτό... αυτό που σα είπα τώρα. Αυτό θέλει να βάσει η αγορά. Το 2011, ναι. θα ναι. δω μερικές, πριν πω ότι το ζητήσαμε, πληρώσαμε ένα μεγάλο ποσό όλοι οι Έλληνε φορολογούμενοι για να γίνει οι, οι... οι ταμιακέ μηχανέ να συνδεθούν με τη Γενική Γραμματεία Εσόδου. Αυτό θα σήμαινε για τη χώρα μα πολύ μικρότερη απώλεια ΦΠΑ, φόρων, καλύτερου ελέγχου. Α πούμε ένα παράδειγμα του ελέγχου που μα έχουν τηλεαθεατέ. Πάει σήμερα το ΣΔΟΕ και πάει και βρίσκει τον πρώτο φουκαρά να του κλείσει το μαγαζί που τον βρίσκει χωρί απόδειξη. Θα μπορούσε όμω να έχει πάει, α πούμε, στη Μήκονο που λέμε τελευταία τη μόδα και να ξέρει, α πούμε, ότι το άλλο μαγαζί αυτή τη στιγμή, όπω βλέπει από την Ταμιακή, υπάρχουν 100 τραπέζια. Όταν πάει και, λοιπόν και βλέπει ότι έχουν κοπεί 5 αποδείξει, του λέει ότι οι υπόλοιπε 98 που είναι οι υπόλοιπε αποδείξει που δεν υπάρχουν. Ενώ τώρα γίνονται περίπου με έναν τρόπο, θα έλεγα, μπακαλίστικο η έλεγχη, ό,τι βρούμε. Αυτή λοιπόν η σύνδεση που δεν έχει γίνει και η οποία είναι πληρωμένη, όταν λοιπόν ρώτησα τον Υπουργό που είπε ότι έχουμε δίκιο, βεβαίω αυτό το ακούμε τα τελευταία πέντε χρόνια και το οποίο θα έλυνε προβλήματα, σήμερα λοιπόν μα είπε και το λέω επισήμω ότι του επόμενου δύο μήνε θα έχει στηθεί. Προσέξτε, εγώ παρότι εκφράζω του μικρομεσαίου, θα πω για πολλωστή φορά Δي, είμαστε εναντίον τη φοροδιαφυγή, ναι. τη μη πληρωμή του ΦΠΑ, τη εισφοροδιαφυγή και όταν αυτό μπορεί να καταπολεμηθεί θα, ε, θα, έδινε, θα ελάφρυνε όλου αυτού που σήμερα πληρώνουν το μεγάλο βάρο. Αυτό λοιπόν σε πρώτη σα λέω ότι ο ο Υπουργό είπε ότι είναι θέμα του επόμενου διμήνου να λυθεί. Όπω ο Υπουργό, πολύ γρήγορα σα λέω, για θέματα που αφορούν τα πρόστιμα, είπε ότι θα πρέπει να εκλογικευτούν και θα πρέπει να μην μιλάμε για τα πρόστιμα όπω υπάρχουν σήμερα, τα οποία είναι παράλογα. Δηλαδή, εάν σήμερα ένα ξεχάσει και κάνει μία μέρα καθυστέρηση να πληρώσει το ΦΠΑ, πληρώνει ένα απίθανο, απίθανο μεγάλο πρόστιμο. Ενώ πα και τον βρει. Ε, 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 το ίδιο άνθρωπο για μια σπουδαία παράβαση, η, το πρόσωπο μπορεί να είναι 500 ευρώ. Ναι. Υπάρχει ένα παραλογισμό, μια εκλογήγευση. Πάω τώρα σε 100 δόσει. Κάποτε, ξέρετε, σα είχα πει και πολλέ φορέ είχαμε κάνει η εκπομπή ότι 100 δόσει ήταν ένα μέτρο για να μπορέσει κάποιο να πληρώσει. Άλλη εποχή. Σήμερα τι 100 δόσει λέμε σαν μέτρο πρέπει να παραμείνει και βεβαίω ο Υπουργό είπε ότι δεν θέλει η Ευρώπη. Όμω κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Σήμερα αυτό που ζητάμε την κυβέρνηση και χαίρομαι γιατί ο κ. Ο κ. πρέπει να πω ότι καταλαβαίνετε αυτό είναι το μέλλον. Θα μιλήσουμε για μια ενιαία δόση. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία και χρωστάω στον ΟΑΕ, χρωστάω στην εφορία, χρωστάω στι τράπεζε. Δεν μπορεί να μιλάμε για τρει δόσει γιατί αυτό είναι ένα παραλογισμό. Μου λέει δεν σου βάζω μεγάλο δόση, σου βάζω να 300 το καθένα. Μόνο που τρει φορέ επί 300 κάνει 900. Ε. Και αφού η κυβέρνηση, παίρνω την ευκαιρία ε. να σα πω. Λέει ότι κάνει ελάφρυνση του ασφαλιστικού, γιατί λέει, κοιτάξτε μια αντίφαση τώρα, στα δύο: Το 90% έχει σώτημα κάτω από 20.000. Ε, ναι. Άρα, εδώ η αντίφαση ποια είναι. Αφού λε ότι έχει κάτω από 20.000, αυτό που έχει κάτω από 20.000, δηλαδή κερδίζει περίπου 1100 με 1200 ευρώ το μήνα. Άρα, μεγάλη, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, πώ του λε να πληρώσει όλε αυτέ τι δόσεις που δεν μπορεί. Έτσι λοιπόν, είμαι με τον Υπουργό και ε, ο ίδιο λέει ότι το υπερασπίσει να μιλήσουμε για μια μία δόση που αφορά όλε αυτέ τι εισφορέ. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει λογαριασμό. Φαντάζομαι, βοησμός. φαντάζομαι κύριε Χατζηδοσίου, ότι θα, ενοποιηθούν οι δόσει προ την εφορία και προ τα ταμεία. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο να ενοποιηθεί και προ τι τράπεζε. Μια χαρά γίνεται. Όταν η κυβέρνηση λέει ότι σήμερα ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα και ευχαρίστω να το αναλύσω. Είναι τεχνικά πολύ δύσκολο, τουλάχιστον πρώτη μια χαρά, φάση. μια χαρά. Γιατί οι τράπεζε σήμερα ε, είναι κρατικέ. Δηλαδή Θεωτικό αυτό που είναι. έχει μείνει θεωρητικά, αλλά αντιλαμβάνεστε mm. ότι τα χρήματα για τι τράπεζε, μην ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα, ο ελληνικό λαό τα έδωσε για να υπάρχουν σήμερα οι τράπεζε. Η ΑλφΑ και η Eurobank πάντω είναι τελείω ιδιωτικέ μεταρρυθμίσει. Ε, θεωρητικά δηλαδή, και σήμερα ιδιωτικέ είναι. Συμφωνώ. Αλλά το χρέο που έχουν. Το έχει πληρώσει ο κόσμο. Δηλαδή, η ανακεφαλοποίηση αυτό σημαίνει. Αυτό σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση: να πουλήσει τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω αν θα πουλήσει μόνο κόκκινα, μάλλον και πράσινα θα πουλήσει στο τέλο. Να τα πουλήσει σε ένα φαν. Αυτό το φαν λοιπόν μπαίνοντα στη χώρα θέλει να πάρει τα λεφτά του. Ναι. Να πούμε λίγο απλά. Και έχουμε εδώ έναν σπουδαίο οικονομολόγο να μα το αναλύσει. Τι θέλει να κάνει το φαν. Το φαν θα πάρει κάποια δάνεια στο 20% τη αξία του, δηλαδή θα δώσει χίλια λεφτά και λέει, Όταν φύγω αφού έδωσα 10 δι, μου πάρω 10 να πάρω 14. Ναι, Σωστά και είναι ο λογαριασμό που βγαίνει χοντρικά. Σε αυτό το λογαριασμό λοιπόν βεβαίω παρεμβαίνει. Να σα πω και δεύτερη πρόταση που είπαμε στον κύριο ότι αν εγώ που η... έρχεται και μου τουλάει το στο το 20% μπορώ να το 40% το 50% να μου δώσετε την ευκαιρία να το πάρω. Ναι. Εγώ ίδιο ναι. να το πάρω πίσω. Ξέρετε βέβαια ότι εδώ μια αλλαγή είναι και πρέπει να διορθώσουμε είναι ότι η κυβέρνηση λέει προστατεύει την πρώτη κατοικία. Περίπου σωστά. Μέχρι 140.000 ευρώ. Άρα αυτό έχει 150.000 σπίτι, δεν είναι πρώτη κατοικία, ότι είναι δεύτερη. Δηλαδή, αν έχει ένα, σπίτι στο χαλάδι στα Αγία Παρασκευή, δεν είναι απλά πάμπλουτο, είναι, ποδο, είναι ποδοσάκιστα, όπω τα λέγανε παλιά στη χώρα μα. Δηλαδή, είναι μα, από τον Βρούκλιν. Θα, θα γιατί έτυχε ο άνθρωπο, ο πατέρα του να ένα σπίτι εκεί. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη κατοικία, είναι πρώτη κατοικία αν αυτή είναι στα Πατήσια, στην Κυψέλη, αν είναι στην Ραπεσόνα. Να είναι προ τα εκεί, ε, έχει θα πρόβλημα. υπάρξει ενδιαφέρον όμω για τέτοιε πρώτε κατοικίε ή το ενδιαφέρον θα είναι κυρίω για μεγάλε εξοχικέ κατοικίε, για συγκροτήματα, για οικιστικά α, συγκροτήματα και όχι για βίλες και όχι για διαμερίσματα ή για μικρά. Ελάτε Όλα. εδώ. Εδώ πρέπει ναι. ναι, ναι. δηλαδή. να βάλουμε έτσι μια διάσταση πάνω σε αυτό ακριβώ το οποίο θέτεται. Όταν, τουλάχιστον από την διεθνή εμπειρία, όπω την ναι. παρακολουθήσαμε για να αναπτύσσεται σε άλλε χώρε, ναι. που αντιμετώπισαν όχι παρόμοια αλλά ίδια φύση θέματα, ναι. όπω είναι Ιταλία. η διάθεση Ιταλία και οι ΗΠΑ το 2008-2009, ναι. εκεί αναπτύχθηκε σε μεγάλη έκταση μάλιστα αυτή η διαρθρωτική αλλαγή τελικά. Ναι. Η υποκατάσταση δηλαδή του δανειστή από ένα φαν ή ένα άλλο τραπεζικό ίδρυμα, όπω εκεί έγινε το πακέτο, το καλάθι το οποίο συντίθεται, ναι. δεν έχει εξατομίκευση και διάκριση σε μεγάλα σπίτια, μικρά σπίτια, ακριβέ περιοχέ, φτηνέ περιοχέ ή ενδεχομένω και επιχειρηματικά δάνεια τα οποία είναι αξιολογημένα ω προ τη βιωσιμότητά του. Είναι ένα σύνθετο καλάθι, ένα προϊόν όπω τα δομημένα ομόλογα που και το παρελθόν ξέρουμε, με το οποίο η τράπεζα επιθυμεί και επιχειρεί να διαθέσει με ένα πολύ μεγάλο δισκάνδι, μια πολύ μεγάλη έκδοση στο φαν το οποίο έχετε να το αγοράσετε. Θα πρέπει λοιπόν να σταθούμε πράγματι και να διατηρήσουμε μία ανησυχία ναι. ότι μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό μπορεί να μπουν, σύνθεσης, και θα θα μπουν και μικρότερα δάνεια. Που έχει ο πολύς και μικρότερη συνδιοκτησία. Και κάτι πολύ ουσιαστικό να προσθέσουμε και να σημειώσουμε ότι η προστασία τη μέτρων μέχρι 140.000 συνδέεται ακόμη δυστυχώ με την αντικειμενική αξία ναι, ναι, και ναι, δηλαδή, όχι δηλαδή. με την εμπορική αξία, η οποία σήμερα στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι στο 40-45% τη αντικειμενική. Άρα εν τέλει κάποια απαξιωμένη περιουσία που όμω δεν πάβει να είναι η πρώτη κατοικία ενό οικογενειάρχη, ο οποίο ενδεχομένω αντιμετωπίζει και εκτεταμένα προβλήματα επαγγελματική επιβίωση ή όποια άλλη διάσταση, να βρεθεί να βρίσκεται υπό την απειλή είτε του τραπεζικού ιδρύματο είτε του φαν το οποίο θα έρθει να το υποκαταστήσει. Πάρα πολύ σωστή λοιπόν η πρόταση και θα πρέπει να αξιολογηθεί από όλου του κυβερνητικού παράγοντε πάρα πολύ σοβαρά να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να έρθει αυτό με ένα νέο δανεισμό τον οποίο θα μπορέσει να εξασφαλίσει και να απολαύσει αυτή τη συσάχθεια αντί να έρθει Πάντως, σε ενώ φαν, να ξενοπάνει δηλαδή, να αποκομίσει κέρδη. Πάντως οι κύριο Αναστασιάδη, ναι, το ένα από τα δύο το είπε σωστά ότι ναι. η τιμή είναι στην αντικειμενική. Απόδειξη ότι έχει δίκιο ο Γιώργο σε αυτό που είπε ότι το φαν φοβάται αν αύριο πάει τα λεφτά του είναι ότι μπαίνουν και πράσινα δάνεια μέσα. Ακριβώ ναι. γιατί θέλουν ο λογαριασμό να βγει. Πρακτικά όμω πρέπει να σα πω ναι. ότι αυτό το κομμάτι ε, θα είναι η, θα, η ολοκλήρωση τη καταστροφή, αν δεν μπει σε μία σειρά, mm. γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα που σα είπα δεν το άνοιξε εγώ. Mm. Είπα, με ρωτήσατε τι είπαμε και η κυρία Σερξία μίλησε για μία ενιαία δόση σε όλα αυτά. Mm. Ψάχνουν να βρουν μία φόρμουλα mm. όπου θα είναι, αν μου επιτρέψει mm. το πέρασμα, και το φαν που θα μπει. Mm. Ε, Επιτρέψτε μου δύο ακόμα γρήγορε ανακοινώσει που είπε με τον κύριο Σερξία. Ο κύριο Σερξία παραδέχτηκε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμό, δηλαδή ότι αυτή η φορολογία δεν βγαίνει και άρα θέλει να ρίξει ένα μεγάλο βάρο. Mm. Και πρέπει να πω μερικά από τα λόγια του που πραγματικά Κρίνω ότι είναι προ τιμή ότι τα είπε. Ναι. Ότι ε, θέλει πολύ γρήγορα να μπουν σε λειτουργία το ένα θέμα των ταμιακών μηχανών που σα είπα προηγουμένω ναι. και η ολοκλήρωση τη του. Το, τη εφορία, γιατί ουσιαστικά θέλει να βγάλει πιο πολύ κόσμο σε ελέγχου προ τα έξω. Πράγμα στο οποίο θέλω να σα πω ότι εμεί είμαστε κατηγορηματικά υπέρ. Πρέπει ναι. δηλαδή να, να συμβεί. Ε, να ρίξει ένα βάρο εκεί, γιατί ουσιαστικά να μπορέσει ένα κομμάτι τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή να εισπραχθεί. Και αυτό το θέλουν όλες οι υγιεί επιχειρήσει, γιατί επαναλαμβάνω αυτό το κομμάτι φεύγει σαν βάρος από πάνω του. Ένα άλλο κομμάτι που ανοίχτηκε με τον Υπουργό αφορά σε αυτό που ονομάζουμε τη διαδικασία που υπάρχει με τι ε, γραφειοκρατίε τη εφορία και ότι ουσιαστικά συμβαίνει το εξή παράδοξο. Και πρέπει να το πούμε: Εγώ χρωστάω 500 ευρώ στην εφορία και μου κλειδώνουν τα πάντα. Η εφορία μου χρωστάει 2.000 ευρώ και δεν κλείνει τίποτα. Μάλιστα, να σα πω το χαρακτηριστικό, γιατί είπα 500 ευρώ. Εάν χρωστά ένα ευρώ στην εφορία, ένα ευρώ, προσέξτε, σα λέω, και εγώ είμαι από την άνδρο. Ουσιαστικά πρέπει να φύγω να πάω στη Σύρο για να μπορέσω να λύσω το πρόβλημά μου. Ενώ θα πρέπει να μπει ένα κατώτατο ποσό στο οποίο δεν μου κλείνει ε, και η, η, όλη τη λειτουργία μου η εφορία, το οποίο ποσό προτείναμε να είναι ένα ποσό, α πούμε, 100-200 ευρώ, να αξίζει τον κόπο, γιατί σήμερα έχουμε και ακραία φαινόμενα. Και μην το θεωρήσετε το, το λέω σχήμα λόγου για 50 λεπτά που μπορεί να χρωστάει κάποιο επειδή βγήκε στην εφορία να μην μπορεί να λειτουργήσει στην επιχείρησή του. Υπάρχουν κάποιε ακρότε που θέλουν να πω ότι είχαν μια καλή αντιμετώπιση από τον Υπουργό. Είναι 15 σημεία τα οποία σημεία δεν όσον, όσον αφορά τι ρυθμίσει, οι οποίε ρυθμίσει γίνονται πιο αυστηρέ στα χρονικά περιθώρια που σου δίνεται η δυνατότητα να α, ανταποκριθείς εάν ξεπεράσει την αρχική την αρχική ημερομηνία την, το αρχικό περιθώριο. και αυτό θα γίνει με το δεύτερο εξάμεινο από τον Ιούλιο μήνα. Εκεί ε, μπορεί να ισχύσουν κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν θα περιορίσουν τη δυνατότητα ευελιξία σε εκείνους του οι οποίοι θέλουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να κρατήσουν τις ρυθμίσεις τους και προσπαθούν. Καταρχήν δύο πράγματα. Ένα που βγήκε από τις ρυθμίσεις Βγαίνει Και ένα θέμα είναι που συζητάμε μαζί του είναι ότι πρέπει να ξέρει Το δεύτερο είναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα ρυθμίσεων... είχε 30 μέρε, αλλά από το επόμενο εξάμεινο θα έχει 15 μέρε για να. Προλάβει να από παραμείνεις στη τις... ρύθμιση πέραν τις... τη αρχική προθεσμία. Στι ρυθμίσει από το σύνολο που μπήκαν, κάπου αν θυμάμαι καλά το ε, λόγο, σαν το νούμερο, κάπου 160.000, μόλι το το Ένα μικρό ποσοστό, κάπου 30 με 35.000 υπάρχουν ακόμα. Οι υπόλοιποι δεν καταφέραν να παραμείνουν στι ρυθμίσει. Γι' αυτό είπα αυτό που λέτε, του πετάει έξω και δεν μπορούν να ξαναμπούν. Ναι. Πρακτικά όμω η απάντηση του Υπουργού, γιατί αυτό νομίζω μιας μια η μα ναι. είναι ότι θέλει τι εκατοδόσει. Να επανέρθει δηλαδή, να επανέρθει νέα ρύθμιση εκατοδόσεων. Ναι, και είπε ότι το πρόβλημα είναι ότι οι θεσμοί, η τρόικα τέλο πάντων, ναι. ε, δεν επιτρέπει να γίνουν, ότι τι εμποδίζει. Βεβαίω η, η δική μου αντίληψη που τη μετέφερα στον ίδιο είναι. Τι σημαίνει δεν τη θέλει, Δηλαδή, από το να μην εισπράττει τίποτα, δεν προετοιμάζει να εισπράττει ένα ποσό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα κέρδο. Εκεί μπαίνει και η λογική, στην οποία είμαστε ταγμένοι μαζί με να τα καταφέρει, τη ενιαία δόση. Τι εννοούμε, Δηλαδή, ότι όταν κάποιος ζητάς, κάποιο ζητά. Και απεμπλοκή από τι τρέχουσε οφειλέ, νομίζω του ζητήσατε. Που είναι πολύ βασικό, γιατί αυτό ενδιαφέρει εδώ. Όταν κάποιο του ζητά το αδύνατο, έτσι το αδύνατο δεν μπορεί να επιτευχθεί, πρέπει ζητά το αδυνατό. Ναι. Εδώ βάζουμε και δύο ακόμα θέματα πολύ γρήγορα, να σα μαζί του ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί. Η πιστοτική κάρτα, α πούμε, είναι άλλο θέμα. Τη θέλουμε πάρα πολύ εμεί και θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομία, θα βοηθήσει την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, τη φοροδιαφυγή, του ΦΠΑ, σε όλα βοηθάει. Δεν μπορεί όμω να γίνει κάρτα και χαίρομαι που έστω και λεκτικά συμφωνούν μαζί μα με, σήμερα με ε, χρεώσει στα πόση, οι οποίε είναι από 0,8% έω 2,5% και με χρεώσει την πιστοτική κάρτα από 17 έω 20%. Μα είπε λοιπόν για τι χρεώσει των πιστοτικών ε, των μηχανημάτων, mm -hmm. γίνεται μια συζήτηση με τι τράπεζε. Και ε, επειδή επισκέφθηκα και τον κύριο Στουρνάρα, αυτέ τι μέρε και ο κύριο Στουρνάρα με επιβεβαίωσε και στο θέμα των πιστοτικών καρτών πάμε σε επίπεδα Ευρώπη, δηλαδή να πάμε σε ένα επίπεδο χρέου πιστοτική κάρτα 5 6%. Δεν λέμε να φτάσουμε ε, στην Ευρώπη. 5 6% και στα μηχανήματα να μην ξεπερνάμε το 0,4-0,5% και όχι όπω στην Ευρώπη 0,3%, γιατί με αυτή τη λογική δεν δουλεύουν. Στο ίδιο μήκο κύματο αφορά και το, το ακατάσχετο. Το ακατάσχετο λοιπόν μα είπε ότι ε, διαφωνεί η Ευρώπη. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει ακατάσχετο. Αν εγώ λοιπόν βάλω πιστοτική κάρτα και τα χρήματα που παίρνω είναι για του προμηθευτέ μου, είναι για του εργαζομένου μου. Και εσύ μπαίνει μέσα σε τη στάκι και μου τα παίρνει, δεν θα βάλω ποτέ πιστοτική ποτέ πιστωτική κάρτα. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Θα με υποχρεώνει ακόμη και αν το, κάνεις, αν το νομοθετήσει όπω ακούγεται, έτσι αυτό για να επιβιώσει θα παρανομήσει. Άρα λοιπόν, εμεί είχαμε πει να μπαίνει το ακατάσχετο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί η επιχείρηση. Δηλαδή με τα χρήματα αυτά να μπορεί να αποδεικνύει ότι πληρώνω τον προμηθευτή μου, του εργαζόμενου μου. Μάλιστα. Αν αυτό δεν το βάλει, θέλω να καταλάβει κύριε κύριο Μπουσουμπουρέλη, πάλι δεν κάτι το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν, προ, δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν έχει λογική να συμβεί, γιατί η επιχείρησή του κλείνει την άλλη μέρα. Δεν μπορεί να την ε, να επιβιώσει. Είναι θέματα λοιπόν, συζητήσε μαζί του που υπάρχει η θέληση ε, να καταλάβουν ότι ε, δεν προχωράνε αλλιώ τα πράγματα. Και ολοκληρώνοντα να σα πω ότι. Στα δύο κομμάτια που αφορούν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει τι λένε σήμερα, ψάχνουν να βρουν τρόπου. Να σου πω ερωτήματα που δεχόμαστε στο επιμελητήριο. Πρόεδρε, σήμερα πριν έρθω εδώ στον δρόμο, απαντήσω τρει φορέ να απαντήσω αν είναι καλύτερα να έχω ατομική επιχείρηση ή αν αύριο πρέπει να κάνω μία οίκη ή να κάνω μία ΕΠΕ e μία ΟΕ, -E, μία Ένα ζητούμενο. Και το δεύτερο, που το ξέρετε το θέμα των ημερών, με συμφέρει να έχω την επιχείρησή μου στην Ελλάδα, πρέπει να την πάω στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο. Και τα δύο ζητήματα έχουν ακριβώ την ίδια απάντηση. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια αντίληψη ε, φορολογική, η οποία λέει έσοδα έξοδα. Όσο τα μπαίνει σε μια λογική τέτοιου τύπου, θα οδηγεί τον άλλο ή σε αυτέ τι απλέ σκέψει που είπα προηγουμένω, ή σε πιο δύσκολε σκέψει, που σημαίνει, άκουσα τον Υπουργό να λέει χτε σε μια συζήτηση ότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί. Ξέρετε πώ μειώνεται η ανεργία στην Ελλάδα. Αν εγώ δουλεύω δύο ώρε σε μια επιχείρηση και αναφέρω ότι παίρνω 100 ευρώ το μήνα, εγώ δεν θέλω άνεργο, θέλω εργαζόμενο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όσοι πέρασαν ένα πράγμα. Αυτή η αντίληψη όμω δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί αυτή η αντίληψη, η ανεργία δηλαδή στη χώρα μα, ασφαλώ και έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώ σήμερα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, και το λέγω σαν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων, που δουλεύει για πάρα πολύ μικρά ποσά και έναν πολύ μεγάλο αριθμό Ιστιχώς εργαζομένων, είναι. ο οποίο δεν πληρώνεται. Ιστιχώς δηλαδή που έχει να πληρωθεί πάρα πολλού μήνε. Αυτή η ανάγνωση. Πάντω λοιπόν, είναι, πάρα δεν πολλά τα θέματα. είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία ανοίξατε με τον κύριο Αλεξιάδη 15 Πρόεδρε και ελπίζω ότι θα τα δει και ελπίζω ότι θα πάμε και σε λύσεις οι οποίε θα είναι πιο φίλες στην επιχειρηματικότητα και κυρίως στη βάση της οικονομίας που είναι το δίχως άλλο η μικρομεσαία επιχείρηση. Λοιπόν, να δούμε όμως πριν πάμε στο διάλειμμα α, την έκθεση της UBS, την πρώτη σελίδα, η οποία... Μιλάει για την συμφωνία, μιλάει για την αξιολόγηση, μιλάει για την επίτευξη συμφωνίας. Τη βλέπουμε εδώ πέρα. Και ακριβώς ε, στο, στην, στο πρώτο της μέρος συνοψίζει εκεί τις πιθανότητες. Δηλαδή ότι περισσότερο πιθανή θεωρεί η UBS μία συμφωνία για την αξιολόγηση μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών δίνει πιθανότητες 50 με 60%. Διατηρεί ε, για το ρίσκο του Brexit ένα ποσοστό μεταξύ 20% και 30% και για ένα ποσοστό 15% με 25% ε, δίνει για μια εκλογική αναμέτρηση η οποία θα έχει να κάνει με την αποτυχία θεσμοθέτησης των μέτρων αυτών του κόφτη ε, που αναφέραμε προηγουμένως. Το, πιθανά, το, το πιθανότερο σενάριο, όπως αναφέρει, είναι ένα συμβιβασμός για την αξιολόγηση, καθώς όπως αναφέρει η ανάλυση, η γερμανική πλευρά τον θέλει για να αποφύγει νέα προσφυγική κρίση με την Τουρκία και να μην επιβαρυνθεί το κλίμα εν ώψη του δημοψηφίσματος στην Βρετανία. Η ανάλυση αφήνει ανοιχτό το χρόνο επίτευξη συμφωνία, όπω είπαμε, ακόμα και μετά το βρετανικό δημοψήφισμα. Εκτιμά ότι το Διεθνέ θα περιοριστεί σε τεχνικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα ή θα συμμετάσχει με ποσοστό μέχρι 10% στο χρηματοδοτικό σχήμα των πιστωτών. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα με τον κύριο Στασιάδη. Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Λοιπόν, Είχαμε την έκθεση UBS, πάμε να την ξαναδούμε πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Αναστασιάδη να μας κάνει ένα σχόλιο. Αναφέρει λοιπόν η έκθεση ότι μη ολοκλήρωση πάντως διαπραγμάτευσης πριν το Βρετανικό Δημοψήφισμα στις 23 Ιουνίου ενδέχεται να οδηγήσει σε μια νέα κρίση την ελληνική οικονομία. Σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παίξει τον όλο πυροσβέστη αυξάνοντας το περιθώριο αγοράς εντόκων από τις ελληνικές τράπεζες για να χρηματοδοτηθούν οι όποιε ανάγκες του δημοσίου. Ακόμα και μετά τη συμφωνία όμω η UBS πιστεύει ότι όσο δεν προχωρήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους, πολύ μικρά περιθώρια θα υπάρχουν για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών ομολόγων μέχρι το Β' Οποιαδήποτε ωφέλεια από αγορές Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους υπάρχοντες ομολογιούχους θα είναι ευκαιρία ρευστοποιήσεων και εξόδου. Οι αναλυτές του εκφράζουν αβεβαιότητα για την τύχη των ομολόγων ιδιαίτερα όσων λίγουν μετά το παρόν πρόγραμμα. Πάμε να δούμε όμως και την έκθεση Morgan Stanley, την πρώτη σελίδα που έχουμε ετοιμάσει. Να πούμε λοιπόν ότι η Morgan Stanley εδώ είναι τάβρος για τα ελληνικά ομόλογα και τις τραπεζικές μετοχές. Ο οίκος εκτιμά ότι τα ομόλογα μπορεί να ανέβουν στο 81% της αξίας τους από τα νούμερα που είναι σήμερα, δηλαδή να ανατιμηθούν Σημαντικά και βλέπουμε εδώ πώς αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για την Α στο 3,65 από 2,75, 1,42 την Eurobank, 0,53 την Εθνική, 0,46 την Πυραιός. Δίνει σημαντικά περιθώρια ανόδου στις τραπεζικές μετοχές. Εμφανίζεται πολύ θετικότερη η Morgan Stanley έναντι της UBS και ε, αναφέρει ότι το ρίσκο θα είναι να μην περάσει από τη Βουλή το πακέτο των μέτρων Εάν αυτό οδηγεί σε μια ανατροπή που θα επαναφέρει πολιτικέ δυνάμει, οι οποίε είναι θεωρούνται φιλικότερε προ τι αγορέ στα ελληνικά πράγματα, το θεωρεί η Μόργαν ότι αυτό θα βοηθήσει, θα είναι μια θετική εξέλιξη για την οικονομία. Πάμε τώρα όμως να δούμε αυτό το διάγραμμα που έχει UBS όσον αφορά το χρέο. Και ε, να δούμε εδώ λοιπόν και ένα στασιάδι, ένα διάγραμμα το οποίο έχει σήμερα η UBS που δείχνει το χρέος και αναφέρει η UBS ότι εκτιμά ότι η βάση της αναδιάρθρωσης του χρέους θα είναι η επιμήκυνση κατά 20 με 25 έτη, μία κίνηση η οποία θα μειώσει σημαντικά την παρούσα αξία του χρέους και θα επιλαγεί φυσικά εναντί του κουρέματος και για τα ομόλογα του ΙΕΦΣΕΦ EFS, εκτιμά ότι όλα θα πρέπει να πάνε για αποπληρωμή μετά το 2040. Ένα πρώτο σχόλιο τώρα, κ. Αναστασιάδη, ναι. όσον αφορά αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία. Εάν δηλαδή με μια πολύ επιβαρημένη, όπως διαφαίνεται, αξιολόγηση, θα έχουμε ουσιαστικές ελπίδες με μια αναδιάρθρωση του χρέους, η οποία θα συζητηθεί όπως ανέφερε και ανακοινώσει του Eurogroup από το επόμενο Eurogroup της 9ης Μαΐου. Κύριε Μπουσβουρέλη, πρέπει να σταθούμε προσεκτικά και στο περιεχόμενο των δύο εκθέσεων τις οποίες ήδη αναφέρατε, τις UBS και τις Morgan Stanley, αλλά πρέπει επίσης να αποκωδικοποιήσουμε και τη διατύπωση της, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάλιστα. η οποία μας λέει ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι Ελάφρυνση του χρέου συμβαδίζουν. Σε αυτή τη συμπόρευση, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και από την ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί να έχει και μία διαφορετική ερμηνεία αυτή η διατύπωση. Ότι αν δεν υπάρξουν μεταρρυθμίσει, δεν θα πρέπει να προσδοκούμε ελάφρυνση στο χρέο. Ναι. Μία τέτοια ανάγνωση αξιολογεί ιδιαίτερα τον κίνδυνο. Που μέχρι σήμερα εμεί τουλάχιστον διαπιστώνουμε ότι το βάρο τη πολιτική έχει εστιάσει και εδράσει στα δημοσιονομικά αμυγό μέτρα και όχι στα μέτρα των δομικών μεταρρυθμίσεων. Μόλις Άρα, τώρα. εδώ θα πρέπει να ακούσουμε το καμπανάκι το οποίο χτυπάει: ότι στο βαθμό που προσδοκούμε και φυσικά οφείλουμε να επιδιώκουμε ελάφρυνση του χρέου, γιατί κακά τα ψέματα. Αν το χρέο δεν ελαφρυνθεί, δεν διευθετηθεί, ώστε να γίνει αν μη τι άλλο εξυπηρετήσιμο σε ορατό χρονικό ορίζοντα, η ελληνική οικονομία όπω τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Έτσι και, Έστω και στρεβλή, όπω ήταν, δεν έχει κανένα μέλλον. Μάλιστα. Και σε αυτό νομίζω μπορούμε όλοι μα να συμφωνήσουμε και να είμαστε κάθετοι. Ναι. Έχω μια επιφύλαξη ω το κατά πόσο είναι επαρκή η επιμήκυνση του χρόνου τη ορίμανση στην 20η αιτία. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε για πολύ μακρύτερα χρονικά διαστήματα. Ναι. Μόνο έτσι θα επέλθει μια ουσιαστική μείωση τη παρούσα αξία του δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Ούτω ώστε να γίνει τι 20 με οποίο... 25 χρόνια, λέει η UBS. Ε, φαντάζομαι είναι μια πρώτη εκτίμηση, αλλά. Θα ήθελα... Είναι πολύ συγκρατημένη ναι. ότι θα έπρεπε να φύγουμε πέρα από τα 50 χρόνια. Και το λέω τούτο εδώ γιατί. Ναι. Δεν θα πρέπει σε αυτή τη συζήτηση να ξεχάσουμε ποιο είναι το, το κυρίαρχο ζητούμενο. Ναι. Το κυρίαρχο ζητούμενο είναι οι αγορέ, όπω τις ορίζουμε, να πιστούν ότι το ελληνικό χρέο βρίσκεται σε μια κατάσταση βιωσιμότητα και εξυπηρετησιμότητα αφενό ναι. και απέτερου ότι το ελληνικό δημόσιο μέσα από μια. Πολιτική σταθερότητα η οποία επικρατεί στη χώρα είναι σε θέση να προβεί στι διαφθορτικέ μετα... ε, μεταλλάξει που απαιτούνται στο ναι. παραγωγικό τη μοντέλο και έτσι να εμπιστευθούν ξανά οι επενδυτέ. Είτε αυτοί είναι άμεση επενδυτέ, είτε είναι χρηματοοικονομικοί επενδυτές ναι. που κινούνται στον χώρο των ομολόγων και των α, χρηματιστηριακών αξιών. Να ξανακοιτάξουν με θετικό βλέμμα την Ελλάδα. Ναι. Επομένω. Η, ο συνδυασμό αυτών των δύο διαπιστώσεων, ότι δηλαδή θα πρέπει να επιμείνουμε σε πολύ βαθύτερε χρονικέ λήξει και μάλιστα να συμπληρώσω με ε, ουσιαστικό αίτημα μακρά περίοδου χάριτο για την πρώτη τουλάχιστον δεκαετία, κατά την εκτίμησή μου. Ναι. Θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο, η χώρα, να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολή τόκο χρεολυσίων για την επερχόμενη δεκαετία. Ξέρετε, κύριε ότι. Στην επόμενη πενταετία, οφείλει το ελληνικό δημόσιο να αποδώσει για το υποχρεωλήσιο 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρει αυτά. Θα το ξαναπούμε αυτό που είπατε. 55 δισεκατομμύρια ευρώ σε για ποιο, το 2000, σε ποιο χρόνο? μέχρι το 2022. Για δε το 2022 και μόνο, το προβλεπόμενο ποσό από τη σήμερα υπάρχουσα συμφωνίε είναι 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είπατε. Δεν μπορεί Με ένα, ένα ποσό το οποίο υπερβαίνει το 10% του ΑΕΠ, όπω το ΑΕΠ ήταν πέρυσι. Και προφανέστατα δεν θα είναι και φέτο. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται πάνω σε σενάρια που κατά την άποψή μου σε μεγάλο βαθμό είναι ουτοπικά. Και το μόνο το οποίο προδιαγράφουν είναι ότι θα χρειαστεί άμεση επανεξέτασή τους, άμεση επαναρρύθμισή τους Εάν για πάμε να πάμε σε κάτι αποτελεσματικό. Εάν πάμε μετά σημαντικό. την αξιολόγηση και ανοίξει η υπόθεση αναδιάρθρωση του χρέους και δούμε κάποια πρώτα ουσιαστικά βήματα, διότι οι αναφέρουν ότι θα ξεκινήσουν να μας δίνουν κάτι με κάποιον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Δεν πρόκειται να μας κάνουν κανένα δώρο με το χρέος το οποίο Uh, μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει η αξιολόγηση να αναιρέσει όλο αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε κι εσείς. Όμως, εάν έχουμε κάποια πρώτα θετικά βήματα, αυτό θα βοηθήσει ουσιαστικά την οικονομία, ώστε να πούμε ότι τουλάχιστον πληρώνουμε ένα τίμημα μιας αξιολόγησης, των οποίων παραδείγματα αναφέραμε και θα δούμε και συνέχεια τι σημαίνει, τι σημαίνει το ασφαλιστικό από 1η ε, Ιουνίου, Α, τουλάχιστον να πούμε ότι θυσιάζουμε κάποια πράγματα αλλά από την άλλη πλευρά κερδίζουμε κάτι. Κύριε Μπουσμπουρέλη θα περίμενα δύο βραχύχρονα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια θετική επίπτωση με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης στην οικονομία και τούτο είναι να υπάρξει μια εκταμείευση από πλευράς θεσμών του ποσού το οποίο απαιτείται ούτω ώστε το ελληνικό δημόσιο να αποπληρώσει τις οφειλές του προς την αγορά που ήδη υπερβαίνουν τα 5,4 με 5,5 δισεκατομμύρια αυτό λοιπόν θα μπορούσε να σημάνει πράγματι μια κινητικότητα ρευστότητα στην αγορά που ενδεχομένως θα δημιουργούσε και πάλι μια βραχία. Της όσον αφορά το, το χρέο, τι θα θεωρούσατε όσον αφορά... Το χρέο ουσιαστικό θα ήταν οτιδήποτε θα προσέβλεπε σε, μεσοχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο βρισκόμαστε σε μια διελκυστίδα τρίμηνη ή εξάμηνη αξιολόγηση. Ούτω ώστε να τίθενται στο χαρτί κάποιε πολιτικέ καταρχήν δηλώσει και όχι ουσιαστικέ ότι θα εξεταστεί. Ενδεχόμενο απομείωση του χρέου, στο βαθμό που συναντάται με μεταρρυθμίσει οι οποίε, επιτρέψτε μου, ποτέ δεν γίνονται, ναι. και στο βαθμό που επιτυχάνονται δημισιονομικοί στόχοι οι οποίοι εκ των μέτρων υποθάλπτονται, ναι. ε, φοβάμαι ότι θα είμαστε σε μια διαρκή έτσι, συσύφια διαδικασία που ποτέ δεν θα φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Εκεί εξάλλου εδράζεται και η άποψη δική μα, σαν νέα πορεία Νέα Ελλάδα, ότι η συμφωνία τούτη εδώ είναι θνησιγενή εξ αρχή από τότε που ο πολιτικό κόσμο, να το πω έτσι, προσχώρησε. Πέρυσι το καλοκαίρι, στη συμφωνία αυτή και όποιε άλλε παραμετρικέ προσπάθειες γίνονται για να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική, δεν έχουν μεγάλα περιθώρια ευόδοση. Θα έπρεπε η συμφωνία να τεθεί εξυπαρχή σε λευκό χαρτί. Όσο και αν ακούγεται αυτό ακραίο στην παρούσα φάση, να επανεξεταστεί ώστε να. Βασίζεται σε όρου βιωσιμότητα και για να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια θετική απάντηση στα ερωτήματα τα οποία θέτεται και να κοιτάξει επιτέλου και η οικονομία σε ένα χρονικό ορίζοντα πέρα από το τρίμηνο. Μάλιστα. Διαφορετικά, μέχρι εκεί μιλούμε για ένα τρίμηνο Μάλιστα. και πάμε Πάμε και να δούμε τι συμμετοχέ με του μεγάλου όγκου συναλλαγών σήμερα. Μια μέρα για το χρηματιστήριο. Καλή, άνοδο, 590 μονάδες. Εδώ έχουμε λοιπόν και α, ας βγαλ, το βγάλαμε το τίκερ. Λοιπόν, έχουμε την Α κοντά στα 2 ευρώ που είναι η τιμή τη αύξηση. Ανοδικέ όλε οι τράπεζε σταθερή η πυραιό. Επίση 3% σχεδόν πάνω η μοτορόιλ, 10,25. 4,83% το Folly Folly Group 18,87. 5 η ΕΧΑΕ, 3 η ΔΕΗ. Πάμε να δούμε τώρα τις συμμετοχές του ΦΟΥΤΣ 25 στο σύνολό τους. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι στο 8,08 uh, η Αιτζή, αεροπορία Αιγαίου. 4,39% η άνοδος για τη βιοχάλκο 1,19. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Έχουμε λοιπόν εδώ την επόμενη στήλη με την εθνική 4,23% την άνοδο της 4,96. 0,148 η μιγ uh, Πάμε και στην τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε και την τελευταία στήλη, 3,14%. Ανοδικά στο 361 Μητυλινέο, 2,96 2,96-2049 ο Τιτάνα. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μα. Να πούμε ότι ο ΤΕ παρουσίασε κέρδη 33,9 εκατομμύρια ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. 33,9 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη του ΤΕ έναντι 40,4 πτώση 16,1% έναντι του περσινού πρώτου τριμήνου. Τα προσαρμοσμένα έμπιτα κέρδη πρωτόκων φόρων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 309,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι των 300,26 εκατομμυρίων ευρώ πριν από ένα χρόνο. Σε ό,τι αφορά τι δραστηριότητε σταθερή τηλεφωνία, ο κύκλο εργασιών στο πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε 1,7% στα 378,9 εκατομμύρια ευρώ από 372,4 εκατομμύρια ευρώ. Σχολιάζοντα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΤΕ, ο κ. Μιχάλη Σαμάζ, ανέφερε ότι σε αντίξωε συνθήκε καταφέραμε να σημειώσουμε ένα θετικό πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα. Πετύχαμε αύξηση των εσόδων στη σταθερή, χάρη στα καλά κατα... αποτελέσματα τη τηλεόραση αλλά και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Με το VDSL να καταγράφει ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο, επίση συνεχίστηκε η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίε ICT. Λοιπόν, Πάμε να δούμε τώρα πριν κλείσουμε τι λέει η ΟΚΕ OK όσον αφορά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ξεκινάνε η επιβαρύνση από 1 του 2016, έρχεται αύξηση των εισφορών υπέρ τη επικουρική ασφάλιση κατά 1% από 1 του 2016 έω 31 Πέμπτου 2019. Από πρώτη έκτου του 2016, το ποσό της μνήμα εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ενίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών όλων των μισθωτών ασφαλισμένων υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη. Από πρώτη έκτου του 2019, αυτό γίνεται βέβαια στη συνέχεια, Α το δούμε συνέχεια, εισφορά 7% των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για το ΕΤΑ από 1η του 2016 και μέχρι 31 5 του 2019 το ποσό της μηνιαία εισφοράς όλων των αυτοαπασχαλουμένων ελεύθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων στο ΕΤΑ και στα εντασσόμενα σε αυτά τα μία το κλάδου και λογαριασμούς υπολογίζεται σε ποστό 7% επισοδήματος από 1η το του 2019 θα δούμε αργότερα τι συμβαίνει. Uh, και να πούμε επίση ότι εισάγεται εισφορά 20% επί των ετησίων εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων από 1η πρώτη -πρώτη 2017 για τον κλάδο σύνταξη. Λοιπόν, πρόεδρε, βλέπουμε ξεκινάνε τα δύσκολα. Uh, τι θα σημαίνει, τι συμβαίνει, uh, αν μπορούμε λίγο να το εξηγήσουμε για του ελεύθερου επαγγελματίε από 1η Ιουνίου. Καταρχήν, αυτό που σα είπα προηγουμένω είναι 26,9 για την ακρίβεια ε, το συνταξιοδοτικό μαζί με το ιατροφαρμακευτικό από την 1η Ιουνίου. Ε, πολύ πρακτικά σα είπα ότι σε ένα εισόδημα 25.000 ναι. αυτό καλείται πλέον μόνο για τον ΟΑΕ να πληρώνει 27%. Από δηλαδή, 1η Ιουνίου θα δηλαδή, συμβεί αυτό. Ναι, όταν ψηφιστεί. Ναι. δηλαδή τώρα συζητάμε για κάτι που δεν έχει ψηφιστεί. Ναι, ναι, κυρία δεν είναι ναι, ε, 200. 20 από 1η πρώτη, 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 πρώτη 17 έχω ναι, Το 20%, μήπω είναι από 1η Πρώτη 17. Ναι, Το 17 και το 7% που είπαμε προηγουμένω, και ναι. τα δύο, ναι, πρέπει να ψηφιστούν. Και ε, τώρα συζητάμε τι ενδέχεται ναι. πότε θα ψηφιστεί. Stop. Εγώ προτιμώ να σα πω τι σημαίνουν αυτά, είτε τα πούμε για 1η Ιουλίου, είτε τα πούμε για 1η Ιανουαρίου. Μα έχει τεράστια διαφορά. Θα σα πω. Δηλαδή, 1η πω... Ιουνίου είναι αύριο. Ναι. Καταρχήν, λέμε ξανά ότι αυτά δεν έχουν ψηφιστεί. Ναι. Ε, εμένα όμω να πούμε τη σημασία του. Ναι. Και να καταλάβει τι σημαίνει ο καθένα που μας ακούει, γιατί συζητάμε για μη ψηφισμένα μέτρα προ το Άρα το πότε αυτά θα εφαρμοστούν και, δεν πάμε να, σε να ποιο, Και κύριε, κύριε Προεδρέ, και σε ποιο εισόδημα θα υπολογίσετε. δηλαδή, μου εγώ ω ελεύθερο επαγγελματία σε τι θα το υπολογίσω, στο προηγούμενο τρίμηνο, σε αυτό το τρίμηνο. Μαι, Υπάρχουν δεκάδε προβλήματα, αλλά επιτρέψτε μου το πολύ πρακτικό να πω. Ναι, Εγώ ναι. λοιπόν που είχα 25.000 εισόδημα και πλήρωνα μέχρι το. Τότε το είχατε, το είχατε πέρυσι. Το 2015. Μάλιστα. Λοιπόν, και πλήρωνα 3.500 ο καλούμε τώρα, κάτε ναι. τώρα το απλά τον, τον προπρασιασμό, 30.000, ναι. αν το κάνουμε 21 να πληρώσω 8%. Ναι, Είναι δηλαδή, κάπου 140% ναι. παραπάνω ναι. από ό,τι πλήρωνα. Ναι, ναι. Εδώ προσθέστε λοιπόν, αυτό που λέγα πολύ απλά, τι φορολογία έχω σε αυτό, ή βγαίνει κοντά στο 36 με 38%, άρα ξεκινάω με μια φορολογία, με ένα, το 63 με 65% του εισοδήματό μου, το πληρώνω, θα το πληρώσω, σε εφορία και σε ΟΕΕ. Ναι. Προσθέστε εδώ τώρα, ότι ε, μέσα σε όλα αυτά, να πάμε στο κομμάτι που λέγαμε προηγουμένως, αν εγώ χρωστάω οποιοδήποτε ταμείο ή ένα δάνειο αν έχω, ή πρέπει να πληρώσω τον έμφυα, ή πρέπει να πληρώσω την... Ε, το, το, επίδομα αλληλεγγύης, τον ε, φόρο αλληλεγγύη, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά ξεπερνάνε τα όρια της λογικής, γι' αυτό είπαμε ότι μιλάμε και σωστά από κύριο Αστασιάδης για ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει καμία λογική εφαρμογή. Ε, τι λέει η κυβέρνηση, λέει πολύ απλά, αυτό λέει ο υπουργό, ότι αλήθεια λέει ότι κάτω από τις 20.000, Υπάρχει ακόμα και μείωση. Κάποιο πλήρωνε, όπω είπα, πρακτικά τι μα Προσέξτε όμω τι κάνουμε με αυτό. Δηλαδή, Ποια είναι η αρχή του Υπουργού. Πρέπει να γίνουν όλε οι επιχειρήσει κάτω από 20.000. Πρέπει να γίνουν επιχειρήσει δηλαδή. Θεωρούμε... Και δεν επιβραβεύονται και όσοι δηλώνουν. Ακριβώ. Εγώ δηλαδή που δηλώνω, πολύ σωστά, εγώ λοιπόν που δηλώνω τα εισοδήματά μου, εμένα με τιμωρεί, ενώ αυτό που φοροδιαφεύγει, ε, αυτή τη στιγμή έρχεσαι και τον, ε, τον στηρίζει για αυτό που κάνει. Άρα τι μου λε, Ότι είμαι ηλίθιο που εγώ δηλώνω, άρα πρέπει να βρω τρόπο να φοροδιαφύγω. Λοιπόν, κλείσαμε. Α, αντιλαμβάνεστε ότι οδηγού πουθενά. Μία λέξη, αν μου πολύ σημαντική. Και στην πολύ καλή ανάλυση που έκανε ο κ. Ανασιάδης εκεί την ώρα και δεν να το διακόψω. Ε, περ, ζητάμε τα χρήματα να μα δώσουν οι Ευρωπαίοι για το χρέο. Και είπατε πολύ σωστά: αν τα χρήματα αυτά πέσουν στην αγορά, τότε βοηθάνε. Μόνο που το. Δεν είδαμε το ρεπορτάζ του Άντερ το που έχει αυτό το θέμα. Ζητάμε από την Ευρώπη να το, το πούμε στου ελεγκτέ για να ξαναβρεθούμε εδώ. Στο δεν κανάλυσες. το προλάβαμε. Δεν πάνε έτσι. Έτσι. στην αγορά, αλλά πάμε για να πληρώσουμε τα τεκοχρεολίσια. Αυτό μην λοιπόν, το ξεχνάμε ποτέ. Να ευχαριστήσω και τους δύο. Καλό σας βάδι από τον Πλουσκαϊκόνομη. Ραντεβού αύριο.